Αυτό το οποίο γίνεται σήμερα είναι αιώνιδος. Αυτό το κατεπήγον συνιστά ένα μείζον πραξικόπημα. Και σαν τέτοιο θα καταγραφεί στην ελληνική ιστορία. Αποτελεί θράσος κοινοβουλευτικό, κύριε Λαφαζάνη. Θράσος. Ήβρι. Το να μιλάτε για πραξικόπημα επειδή η κυβέρνηση ευρυτά της πλειοψηφίας εισηγείται το χαρακτηρισμό ενός νομοσχεδίου ως κατεπήγοντος κατ' εφαρμογή του συντάγματος. Θα ζητήσετε συγγνώμη για αυτή την ύβρητη θεσμική. Είστε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας της δραχμής, της Ελλάδας της φτώχειας, της Ελλάδας της ταπείνωσης. Εσείς προσωπικά και άλλοι όμοιοι με εσάς να πείτε στον ελληνικό λαό τι μοίρα του επιφυλάσσουν οι πολιτικές σας προτάσεις. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Δεν κάνετε συνδικαλισμό εδώ. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Εδώ γράφουμε τη μοίρα της χώρας. Κύριε Υπουργέ. Και δεν θα κρυφτείτε πίσω από διαδικαστικά τερτύπια ευτελούς χαρακτήρα. Το νομοσχέδιο είναι κατεπήγον γιατί είναι υπαρξιακό. Εάν έχετε άλλη πρόταση για το μέλλον και τη μοίρα του τόπου, θα τη πείτε επί της ουσίας. Ανοιχτά. Εν γνώστο συνεπειών του νόμου και όχι επικαλούμενοι απαράδεκτα επιχειρήματα θεσμικώς υβριστικά. Εσείς θα μας κλείσετε φυλακή. Ευτυχώς δεν ασκείτε εξουσία. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Διότι αν η νοοτροπία σας περιβληθεί με το κύρος της εξουσίας θα μας κλείσετε φυλακή. Σας. Παρακαλώ. Παρακαλώ λίγο. Για αυτό που είπατε περί πραξικοπήματος. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Τελείωσε η πλάκα. Παίζουμε με τη μοίρα της χώρας. Καταλαβαίνω τον εκνευρισμό. Χάσατε την ψυχραιμία σας, κύριε Υπουργέ. Ναι, έχω χάσει την ψυχραιμία μου. Έχετε χάσει την ψυχραιμία σας. Έχω συνείδηση. Έχετε χάσει. Γιατί δεν είπατε ούτε ένα επιχείρημα. Έτσι. Ούτε ένα επιχείρημα. Ούτε τα δικά σας επιχειρήματα. Ούτε ένα. Αδειάσεις τα επιχειρήματα. Επιχειρήματα τα οποία καταλαβαίνει όλος ο ελληνικός λαός, τα καταλαβαίνουν όλοι οι συνάδελφοι εδώ, άσχετα από την τελική τοποθέτηση. Πείτε ότι είστε υπέρ της δραχμής, υπέρ της φτώχειας, της εξαθλίωσης, της ταπείνωσης και του αδιεξόδου. Παραφέρεστε. Εγώ παραφέρομαι. Τις προσωπικές μου. Εγώ παραφέρομαι. Παραφέρεστε, ναι. Ήρθε η ώρα να παραφέρεστε. Δεν θα κάνετε εσείς πολιτική στις πλάτες του ελληνικού λαού και της πλειοψηφίας της Βουλής.